Κυρίες και κύριοι, φίλες του Αθ... Ωραίος. Σαρδάμ στην πρώτη πρόταση, speaker να σου πετύχει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Σαλονίκης και δεν έχει, και θα έρθει η πρώτη πόντι για τους δεύτερους προαναφερθέντες. Δεν θέλουν να μ' αφήσουν να ολοκληρώσω κάποιες προτάσεις. Λογικό, αφού στην πρώτη πρόταση έκανα Σαρδάμ, είναι να μιλάω πολύ. Όχι, σούτια 3. Και από τους Σαλονίκης. Δεν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά. Θα το λέω σε μία από τις πρώτες επιθέσεις. Τον δεν έχει. Ένα jump shoot θα δικαιώσει τον Λάμπρου. Τέντσος. Το νούμερο 5. Για 3. Να άσχετος. Το rebound μέσα από την ρακέτα από τον Τέγο. Σπανός Σουδιά 3. Έχω την βρεθεί αρκετά ελεύθερο στο να το πάρει, είναι άστοχος. Το Λέον με τον Νάς πάρει το screen, πάει μέσα μέσα στα εκτελέσεις, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νυχτή υπάρχει τον Σαλονίκη. Έντσος Λιούκας, ωραία πάσα πήγε να βγάλει μέσα στο σπανό από την κορυφή. Παίξει τον Σαλονίκη, είναι άστοχη πάσα. Έντσος θα κλέψει. Ένας εναντίον τριών τώρα. Έχει σταματήσει την τρίπλα, θα πάει σε πιο σε επίσης συναγκαστικά. Καλό passing game, σπανός, τον jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound τελικά από τον Λιλωνά. Ώστε να τρέξει. Θα λίγο να χάσει το συγκροτήσει. Στη γωνία θα πάρει ένα τρίποντο μετά από προτροπή από τον πάγκο. Αλλά είναι άστοχος ο Ιρακούδης. Λιονάς σου για 3 είναι και αυτός άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Σπανό. Έντος το νούμερο 5 θέλει να τρέξει. Δεν θα πάρει το φάουλ από τον Λιονά. Σπανός, υπάρχει τη φλέξη. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Έντος το νούμερο 5 σου για 3 από τη γωνία. Είναι άστοχος. Μάχη για το ψηφιστικό ριμπάντο. Θα βγάλει τελικό νυχτή τον Μοντάλι. Ο Λουκ πάσα στη γωνία. Τέντσος, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ο παίκτης του Σαλονίκης. Θα δίνει να χάσει, θα χάσει τελικά από το Σπανό. Ο Κοντολέον, Τέντσος. Τέντσος πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει ωραία πάσα στο Σπανό. 5-5. Θα ζήσει αν Τέντσος με το νούμερο 5 σε αυτή τη φάση. Έχουμε περάσει στα 7 λεπτά της πρώτης περίοδου, έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τρίλεπτο, Κοντολέον. Ένα jump shoot από τον Λάμπρου, είναι εύστοχος! Καθώς ήταν μαρκαρισμένος. 5-7. Θα συγκριστήσει τελικά την μπάλα. Λιούκας, θα να πάρει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να καλάθι μου Λονάς. Το rebound σε μια πιο σέντε επίθεση, θέλει να... Μεγαλώσει τους συμπαίκτες, Κοντολέον. Νολ πάσα στη γωνία σου για 3. Έχω την εντύπωση ότι βρήκε στο ταμπλό του Γιανακούδη. Είναι άστοχο όμως. Τέντσος μια μακρινή πάσα στον Σπανό. Απίστευτη πάσα. Πήγε να βγει μια άλλη από πίσω από το κέντρο. Κάτι για high-low λέει παίκτη στον δεν έχει από τον πάγκο. Αν έπαινε η προηγούμενη φάση θα μιλήσουμε όχι μόνο για high-low αλλά και για highlights. Κακό αστείο, προχωράμε. Λονάς θα πάρει το screen. Στο Βασιλάκη θα πάει μέχρι μέσα, ο ίδιος πάχει για το επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει, πάρα θα περάσει εκτός. Είναι για τους... Δεν έχει, για την ομάδα της Χαλκιδικής. Το λέω, ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να μετατρέψει ασίστ στο Λάμπρου, μέσα στη ρακέτα. Λιούκας, ωραία πάσα στη γωνία, ένα jump shoot. Θα δικαιώσει τον Τέγο 7-7. Έδειξε 40 από το τέλος. Παιχνίδι Ρέι. Και έχει ωραίες φάσεις. Είναι φιλικό και Ρέι σαν το μέλι. Ένα indicator είναι ότι δεν έχουμε φάουλ ακόμα στο παιχνίδι. Ο Σουδιά 3. Είναι έστοχος! 17.
τον Λέων. Στου για τρεις πυλωνάς θέλει να απαντήσει. Είναι και αυτός ο εύστοχος. 10-10. Με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου, οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 10 πόντων. Σπανός. Στην weak side θα ζητήσει την μπάλα, θα την πάρει ο Τέγος. Θα ξαναπάρει. Στου για τρεις είναι άστοχος. Την πάνω το Λάμπρου, όχι. Θα συγκρατήσει λίγο ο Βασιλάκης. Το Λέων θέλει να κατεβάσει να οργανώσει την επίθεση. Συνεπώς ο Μιλωνάς θα πάρει τώρα την μπάλα σε ρόλο shooting guard στο 2. Λάμπρου για 3. Μεγάλη καμπύλη έχοντας βρεθεί ελεύθερο στο ταμπλό. Είναι άστοχος ο Κοντολέων. Έτσι θα συγκρατήσει την μπάλα και θα πάρει το φάουλ από τον Κοντολέων. Το 5 στο 5. Θα κάνει το φάουλ. Το πρώτο στο παιχνίδι. Λέει στο σπανό ο Τέντσος, οργανώνοντας το play. Αυτός οργανώνει στην επίθεση. Έχει ο Μιλωνά απέναντί του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον match-up στην περίμετρο. Ρούγος. Στην weak side θα συγκρατήσει. Θα πάει μέχρι μέσα ο σπανός. Ωραία πάσα. Υπάρχει foul που έχει χρειωθεί στο Κοντολέον. Ένα ακόμα. Δύο φάουλ στο παιχνίδι με 4-13 για να προμένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και τα δύο έχουν χρειωθεί στον Κοντολέον. Αλλά ο Νίκς δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ. Τέλος σε μία ακόμα παραφορά. Λίγος. Για τρεις έχουν βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία. Είναι εύστοχος. 13-10. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμενόταν να παιχτεί. Στον Καρίνα. Οι ομάδες να είναι ιδιαίτερα αθλητικές, ιδιαίτερα εύστοχες όταν έχουν βρει ρυθμό. Μέχρι στιγμής έχουν βρει. Λιονάς πάρει το screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτός. Για τρεις είναι εύστοχος και αυτός. 13-13 έχει στηθεί χορός τριπόντων. 3-46 είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε ποια ομάδα μπορεί να χορέψει καλύτερα στο για τρεις. Είναι εύστοχος και πάλι ο Τέντσος. 16-13. Πολύ ψηλό σκορ στα πρώτα 6,5 αγωνιστικά λεπτά. Ντάλης Λονάς πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot δεν θα το δικαιώσει. Έχει αμυντικό rebound και η μπάλα θα βγει εκτός. Τέντσος. Τα παίκτες στη διάθεσή τους δεν έχει. Πάσα από τον Τέντσο σηκώνει το χέρι αμέσως. Έχουν 10 παίκτες στη διάθεση της Θεσσαλονίκης. Ωραία πάσα θα συγκρατήσει ο Μιλωνάς από τον Κοντολέον. Δύο γκάρτες συνεργάστηκαν. Βγει στη γωνία σου για 3 είναι άστοχος ο Μιλωνάς. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βασιλάκη. Κοντολέον. Μέχρι μέσα ο Μιλωνάς. Υπάρχουν βήματα από τον Βασιλάκη. 2.49 πριν το τέλος. Τέτσος δεν θέλει να σπαταλήσει τον μικρό χρόνο. Μια μακρινή πάσα στη weak side θα συγκρατήσει ο Τέντσος από τον Τζέγκο. Ποιος ζητάει μέσα στη ρακέτα δεν θα πάρει την μπάλα στον πρώτο χρόνο. Θα δίνει για να δώσει ένα screen στα 8 δευτερόλεπτα στον Σπανός. Για 3 δεύτερα θα πάρει ο Τέντσος. Πολύ καλό passing game αλλά κάποιος πρέπει να σουτάρει. Τέντσος έχει βρεθεί ελεύθερος στο για 3 με να το κάνει, είναι άστοχος. Λονάς κάνει μια μικρή βόλτα στο baseline. Θα πάει στο game με τον Λεόν. Να μισούτ είναι άστοχο. Σπανός. Για 2 είναι άστοχο, αλλά θα κερδίσει 2 βολές ο Τέγος. Πάλι που έχει χρειωθήσει τον Παντάλη. Για 2 βολές. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τέγος. Δεν υπάρχει παίκτης να διεκδικεί το επιθετικό rebound. Το ενδεχόμενο επιθετικό rebound. Έστοχος στην δεύτερη, 17-13, Μιλωνάς. Μέχρι μέσα ταχύτατα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και έπισε όλη την ρακέτα των Θεσσαλονίκης. 17-15. Εγώ σου, Σπανός. Βγάλει την μπάσα στον Λιούκα.
είχε βρεθεί ελεύθερο, στέκοντα με το σουτ. Τέντσο δεν έχει βρεθεί ελεύθερο, αλλά θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 20-15. Βεδάς θα κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να φέρνει λιγότερο αντίπαλο. Τέντσος. Τέντσος για τρεις συνέχισης και αυτός 23-15. Κοιτάξτε πώς θα πανηγυρίζουν οι παίκτες από τον πάγκο των Θεσσαλονίκης. Με βρει λοιπόν για τα καλά από την γραμμή των 6-75 η Θεσσαλονίκης. Του λέω, Βεδάς. Βεδάλης. Κάνει μια βόλτα στην baseline. Τέγος. Τέγος τέντσος τώρα στο διατρίσιο από εκεί που εξιτώξει. Προηγουμένως είναι άσχος ο Σπανός με επιθετικό rebound με τη μία θα δώσει την μπάλα στον Γιώργο, ο οποίος θα... Κερδίσει δύο βολές που έχει... Πώς που έχει χρηθεί στο νούμερο 40. Εύστοχος την πρώτη βολή. Στη δεύτερη 25-15 η διαφορά, η πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο. Τον Λέων. Λεωνάς. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει και αυτός δύο βολές. Όλο που έχει κερδίσει τον Τέγο. Είναι το πρώτο φάουλ του Θεσσαλονίκης και θα στείλει τον Λεωνάς τις βολές. Ναι, στο 21η διαφορά στους 9 πόντους, 25-16. Στο 22η ο Γκάρτον δεν έχει, 25-17. Έτσος, πάνω στη γωνία, κάνει χαρακτηριστική χειρονομία για σετ παιχνίδι. Έτσος. Λιούκας, 12 δευτερόλεπτα, θα μείνουν περίπου 10, αν εξαντλήσουν την Θεσσαλονίκη και τους αντιπάλους. Πανός έχει πατήσει την λαγιαγραμμή. Ιδιαίτερα συχνό λάθος για οποιοδήποτε παίκτη, ειδικά όταν κάνει προσποίηση και θέλει να επιτεθεί κατά μέτωπο, ακριβώς αυτό που είδαμε δηλαδή. Συνεπώς 16,9 όλα για την επίθεση της ομάδας της Χαλκιδικής. Τέντσος θα διώξει την μπάλα εκτός. Με τη φλέξη δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. 14 δευτερόλεπτα. Ζωνάς, πάρει το screen στο κέντρο. Τέντσο απέναντι που πάει μέχρι μέσα, το χωριστικό δεν το δικαίωσε, θα πάρει κάποιο φάουλ. Όχι, αμυντικό rebound από τον Λιούκα. 4 δευτερόλεπτα. Λίγο τρίκ του Θεσσαλονίκης. Να σου πίσω από το κέντρο, είναι άσχημο ο Λιούκας. Τελικό σκορ. Πρώτου δεκαλέπτου 25-17. Διαφθάνω. Στο σύνολο 8 οι Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι έχουν βρει πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο ρυθμό από τη γραμμή των 6-75. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια διαφορά που αγγίζει τους 8 πόντους και φτάσει και στο υψήφιο των 10. 6 στα 12 τρίποντα μόλις στην πρώτη περίοδο για τους Θεσσαλονίκης. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μεταγγελίες αφηνήσεις ενός εκ των ρεφ στην γραμματεία. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός ολίγου, δεν υπάρχει κάτι αξιόμενο, κάποιο πρόβλημα. Πράγματι. Πέτσος. Παρακολουθεί να χάσει την μπάλα από τον Βελά. Σπανός θα βγει προς πίσω, θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει μια προσποίηση, θα κερδίσει το βασιλάκι. Είναι άστοχος όμως αυτός που σπάσισε. Το επιχείρησε να πάρει. Το πήρε δηλαδή. Το μετάς. Πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα θα κοπεί όμως ο Ανακούδης. Σπανός. Τέλτσος. Θα πάει να πάρει την μπάλα από τον... Έτσι ο Σπανός είναι άστοχος, δεν θα καταφέρει ο Κοντάλης να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λούκας, θα πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο, είναι άστοχος. Ο
Κοζάς στο rebound. Πάρει το screen. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα. Μέσα είναι άστοχος του πάλι ο Γιανακούδης. Έχει πάρει προσωπικά. 2-1-2 ενός. Ωραία πάσα! Και πολύ ωραίο τελείωμα. Άψογη συνεργασία μεταξύ Λιούκα και Ισπανού. Ισπανού και Λιούκα. Στον εκδιασμό. Ο Ντάλης στους διατρείς είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ρυπάδο στο Λιούκα. Καυτή πάσα, ωραία. Παραδείξει την πάρα στο καλάδι ο Ισπανός ταχύτατα. 29-17. Παίζουν το ιδιαίτερο αθλητικό παιχνίδι που παίζουν καθόλου τη διάρκεια τη σεζόν οι Θεσσαλονίκη και έχουν καταφέρει με την έναρξη τη δεύτερη περίοδου να στείλουν τη διαφορά που άφησαν στο πρώτο δεκάλεπτο στους 8 πόντους. Στείλουν στους 12. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Το παίζει σοβαρό, δεν αυτό. Θέλετε παραπάνω. Σα αρκεί αυτό. Εμένα μου αρκεί, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Υπάρχει πρώτη επαναφορά για την ομάδα της Χαλκιδικής. Αυτή ήταν αυτή που πήρε το time out. Πάμε, πέντε, πάμε! Πολύ καλό κλίμα στον πάγκο των Θεσσαλονίκης. Θα κλέψει την μπάλα Σπανός. Έχει πάρει την μπάλα από τον Στριγιόγλου, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Flexion. Λιούκας θα βάλει μια μακρινή πάσα. Λίγο θα υψώσει, αλλά θα υψώσει πάρα πολύ. Εκεί που ήταν ο Σπανός, ο διατρής Τέντζος είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το κριτικό rebound, έχει καταφέρει. Ο Τέγος, Λονάς. Έχει πάσει στην γωνία. Πάει μέχρι μέσα, αποφασιστικά είναι άστοχος και σε αυτό το χορευτικό με αριστερό. Σπανός. Σπανός. Τον Λάμπρο απέναντι του. Λιούκας. Θα πάρει το σκρίνο, θα πάει αντίθετα από αυτό. Jump shoot. Είναι εύστοχος. 31-17 όλο ένα και αυξάνεται η διαφορά υπέρ των Θεσσαλονίκης. Σπανός. Πάσα να ακούνεις. Θα γυρίσει ο Παπρίτσας. Είσαι δύο παίκτες πάνω του. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Θα βγάλει τελικά την πάσα στο Μιλωνά, ο οποίος θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Λιούκα. Θα χάσει τελικά την πάσα. Ο Μιλωνάς θα συγκρατήσει στο 3. Είναι εύστοχος. 31-20. Τρεις αναπάντητοι πόντοι. Και αναπάντητοι και αναπάντεχοι από τους Μπενέχοι. Και συγκεκριμένα από τον πρώτο και από τον Μιλωνά. Τέντζος. Θα δώσει ένα σκρίνο στο Γιόγλου. Στην διατρής είναι άστοχος ο Σπανός. Θα βρείτε στο rebound. Λονάς. Θα αλλάξει με τη γωνία. Ακούδη. Λονάς πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Στον Λάμπρου. Τον ακούδη στο διατρής είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το κλειδικό rebound. Ο Λονάς δεν το καταφέρει. Απέναντι στον Στεπιόγλου. Τέγος. 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 Ωραία πάσα στον Τέγο από τον Σπανό. Θα την αφήσει στο καλάτι. Ωραίο τριγωνάκι μεταξύ Τέντσου Τέγου και Σπανού. Λονάς στη reverse. Δεν θα πάρει κάποιο screen σε πρώτη φάση. Θα βγάλει την μπάλα στο 13. Δευτερόλεπτα. Στον Μαυρίτσα. Λάμπρου, ωραία πάσα, jump shoot, άστοχο, από τον Μπαντάλι. Λιούκας θέλει να τρέξει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος, 35-20. Λονάς. Λαμπρίτσας, Λάμπρου, από το ύψος των ελευθερών βολών, είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον... Εγώ. Σπανός, η διαφορά στους 15 πόντους. Λαδεύουμε στην έναρξη του
δεύτερο μισού της δεύτερης περίοδου. Δεν υπάρχει ακόμα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Πάει αντίθετα το screen που έδωσε ο Σεργιόγλου ο Λούκας και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 37-20. Λιονάς. Τον τέντσο απέναντί του. Κάποιος πρέπει να αγγελθεί σε αλλαγή. Θα σηκωθεί ο Γκοντολέων εκ νέου. Από τον πάγκο τον δεν έχει. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί ο Παπρίτσας. Λέω, να του περάσει στον αγωνιστικό χώρο να βγαίνει time out το οποίο θα πάρθει. Άρα δεν είναι αυτός που πρέπει να γελθέν. Βασικά όλο το time out θεωρητικά είναι πρέπει να γελθέν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη, για την επανέναρξη της δεύτερης περίοδου. Έτσι έρχεσαι να ρωτώ για το τέλος αυτής. Είναι μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα μετά το time out. Οι δύο ομάδες έφτασαν κοντά στο να εξαντλήσουν τον χρόνο που είχαν για αυτό. Που το λέω, που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο και ήταν αυτός που προαναγγείλε το time out που πήρανε. Δεν έχει στην επαναφορά σου για 3. Είναι εύστοχος από τη γωνία. Ο Γιανακούδης 37-23. Πατήκας που περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο και αυτός. Από Τσόγλου επίσης και από Στίκη Σμεντάτα. Λιούκας θα κερδίσει το φάουλ από τον Μιλωμά. Θα επισκεφτεί τη γραμμή της φιλανθρωπίας όπως άκουσα προσφάτως και θα το πω μόνο 50.000 φορές. Έψιλος στην υπερβολή. 38-23 διαφορά έχει στους 15 μετά το 35-20. Λονάς θα πάρει την μπάλα. Λονάς ο οποίος είναι ο δεύτερος παίκτης μέσω ροέστικων τριπόντων στην Master League. Στατιστικά μου προκύπτουν μετά από αγωνιστικές πλην αυτής είναι αυτού του παιχνιδιού. Για να ακούδει σου για 3 από την απέναντι γωνία είναι και πάλι εύστοχος. Τώρα 4,2 σε 9 αγώνες. Είναι ακόμα δύο μέσο όρο. Λονάς θα πάρει την μπάλα μετά από κλέψιμο. Του Βαρουνίτσα. Στη γωνία. Του το λέω. Βαρουνίτσας δεν θα πάρει την μπάλα στο πρώτο χρόνο. Δεν θα πάρει ούτε σε δεύτερο, ούτε για 3. Είναι άστοχος ο Λονάς. Πατήκας. Πατήκας πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Υπάρχει rebound από τον Βαρουνίτσα. Λίγο να κλέψει ο γκάρ των Θεσσαλονίκης. Του Παψόγλου. Υπάρχει φάουλ που έχει συνεχίσει στον Λιούκα. Καλό φάουλ ευκαρπιώτικο φωνάζει από τον Παγκοτέντσος. Ένα ακόμα indicator για το πόσο καλό κλίμα επιτρέπει στους Θεσσαλονίκης. Άστοχος ο Μιλωνάς στην πρώτη. Και αθλητικό φαουλ μάλιστα. Αυτό που στη δεύτερη κατοχή για την ομάδα της Χαλκιδικής. Το λέω, Ναβρίτσας. Ναβρίτσας είναι όλου πάσα για να ακούνται για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει bound από τον Ρασιό. Πατήκας. Ρασιός. Λιούκας μέσα, βγάλει την πάσα στον Τιμοθόγλου. Καλό πάση για Λιούκας πήρε από τον Πατήκα jump shoot. Στα 3 δευτερόλεπτα ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης είναι άσχημος Μιλωνάς για να ακούσεις. Ωραία πάσα να πάει μέχρι μέσα να την αφήσει στο καλάθι. 38-28 διαφορά στους 10 πόντους πάλι. Έχουν βρει momentum στην επίθεσή τους ή δεν έχει παίζοντας. Πολύ γρήγορα χτυπώντας τη στρατηγία, Λιούκας. Μέσα. Μετά από μια προσπίση να κερδίσει το φάουλ ο Πατήκας που έχει χρεωθεί στον Βαβρίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι. Έτσι όπως ο Πατήκας στην πρώτη, διαφορά εκ νέου στους 11.
Ψωγωστής δεύτερη, 40-28. Λέων, πάσα στον Μιλουνά, ο οποίος πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακά. Όμως, τα συγχαρητήρια ο παίκτης του Σαλαντίκ. Γκόζης που έχει περάσει για αυτό τον αγωνιστικό χώρο, προφανώς. Τον μπάγκο λίγο δύσκολο να έκανε μπλοκ. Κατέβουν την τράπουλα οι Σαλονίκς, πάει μέχρι μέσα. Χορευτικό θα δικαιώσει αυτή τη φορά τον Γιαννακούδη. Δεν κάποτε θα έμπαινε, το έχει πάρει πολύ προσωπικά φαινόταν. Είναι ψηλά φανάζικα αυτό το δικαιώσει. Σαλονίκς, jump shoot είναι άστοχος. Τι πάψε γλου. Λάμπρου, θα την βρεθεί στην κορυφή, ωραία πάσα. Θα συγκρατήσει ο Μιλωνάς. Ανακούδης, μία προσπίση. Ένα step, ένα side step, μία ακόμα προσπίση. Jump στην Βαδίτσα, είναι άστοχος στα 5 δευτερόλεπτα. Μιλωνάς είχε προσπίσει σε πλευρική, γι' αυτό το 4 δεν καταφέρει να πάρει το rebound απέναντι στον Πατρίκα. Λούκας, ανάμεσα σε 2. Θα πέσει, δεν θα κερδίσει το foul. Πέσει κάτω, άστοχος. Κοντολέον. Θα αναπάρει την μπαλά από τον Ναμπλου. Θα γυρίσει ο Βαφρίτσας. Κάτσε ένα fade away. Είναι εύστοχος. 40-32. Ένα λεπτό πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Έχουν συνεχίσει μάλλον να επιστρέφουν οι Δενέχοι. Βάψογλου. Λιούκας. Ματίκας έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα αλλάξει τελικά με τον Νάσιο. Για να συγκρατήσει μια μπάλα η οποία δεν προοριζόταν. Γι' αυτός Μιλωνάς θα κλέψει την μπάλα. Θα την αφήσει στο καλάθι. Στους 6 πλέον διαφορά. Φτάσει ακόμα και τους 17. Στην ίδια περίοδο. Θα κλέψει και ο Κοντολέον. 40-34. 2-2-1. Ανακούδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 40-36 δεν έχει. Είναι εδώ. Time out που έχουν καλέσει τη Θεσσαλονίκη στις προσμένα. 22,3 το τέλος της δεύτερης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena, τέντσος ο οποίος θέλει χρέη και προπονητή, Πατίκας μέσα, Σπανός μέσα, είπε χαρακτηριστικά, είπε και στο κεπάψο του να μπει για το σουτ για την τελευταία επίθεση. Έκανε ένα νοητό πινακάκι της ιδίας στην τελευταία επίθεση της δεύτερης περίοδου, χωρίς να έχει πινακάκι στο μπλε μέρος του παρκέ, μιλάμε για πολύ μπροστά. 10 δευτερόλεπτα, τέτοιος περάσει ο ίδιος στο αγωνιστικό χώρο, έχει το Μιλωνά απέναντί του. Θα ανέβει στην κορυφή ο Χατίκας, θα πάρει την μπάλα. Τάσιος, σουτ για 3. Ενδεχομένως να λιώσει την προσπάθειά του. Δεν κατάφερε να βρουν πόντους στην τελευταία τους επίθεση της Σαλονίκης. Με την δεύτερη περίοδο, τελικό σκορ 40-36, διαφορά. Υπήρχε ακόμα και στο 37-20. Έχουν καταφέρει να επιστρέψουν σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό οι Δενέχοι, καταφέροντας να ρίξουν την διαφορά στους 4 με τη συμπλήρωση των 20 αγωνιστικών λεπτών και ιδίως χτυπώντας τον εφηβιασμό. Κατάφεραν να ματσάρουν τα 6 στα 12 τρίποντα που είχαν στην πρώτη περίοδο οι Σαλονίκς. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου που το άνοιξα. Ξεκίνησε την ομάδα μετάδοση με το που στήριξε ο ρεφ. Πολύ καλός ο προβλησμός από μέρους μου. Μπράβο μου. Πατίκας. Συντιατρής. Τροπής ένα παιχνίδι λοιπόν που τελείωσε με έναν ενηγματικό τρόπο θα έλεγα στο πρώτο ήχρονο. Μας έκλεισε το ματάκι. Ωραία σκαστή πάσα στον Τέντσο. Στον Πατίκα διορθώνω. Συντιατρής. Με άστοχο από τη γωνία υπάρχει επιθετικό rebound. Πατίκας. Τέντσος, πράγμα για τέντσος, για τρεις αυτή τη φορά από τη γωνία. Είναι εύστοχος, 43-36. Λυγμένος, αυτό είσαι ο Λιούκας. Και το Λέων. Λονάς. Λονάς, τον Λέων, για τρεις.
είναι άστοχος. Έχει δικτή τρίπλα. Με στη ρεζέτα αλλαγή κατοχής. Έτσος. Σπανός. Πάρα πολύ γρήγορα η Θεσσαλονίκη. Έχει κλειστεί ο Πατήκας από τρεις παίκτες του για τρεις. Είναι άστοχο. Μετά από προτροπή το πήρε ο Τέγος. Πάρα πολύ φώναξαν δύο παίκτες αν δεν κάνω λάθος. Πάρα θα βγει εκτός μετά από προσπάθεια διεκδίκησης του rebound. Και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Μονάς. Μπορείς να είναι ένας συμπάρχης πριν από τον Λάμπρου. Και τον Λέων. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Ο Βασιλάκης σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Λάμπρου. Τέτσος. Ψάξει τη μαχητή πάσα να την βρει στον Πατήκο, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. 45-36. Σάρα επίθεση, πήρα από τον Νάς, καστή πάσα, Λάμπρου καλό passing game. Ξανά τον Νάς, έχω το σημαντικά τον Ελίδη, θα πάρει το screen. Έχει χάσει προς τιμή, θα χάσει τελικά. Από τον Τέγο, ο οποίος ψάχνει την παχυλή πάσα, θα την βρει στον Πατήκα. Σπανός. Τέτσος. Μέσα μετά από μια προσπίση, θα πασάρει στον Πατήκα, θα πήρει την πάνω στο καλάθι. Θα δικαιωθεί από αυτόν τον running floater ο Τέγος. Έχουνε 7 πόντων, 7-0. 40-36 έχει γίνει, 47-36. Παραγωγή μπάλα από τον Σπανό. Μέχρι μέσα για το coast to coast είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα από τον Λιούκα έχει κλειστεί. Άρα φαίνεται σε τρεις παίκτες θα γυρίσει. Θα ευτοχίσει. Ο Εθιμένο νίκησε. Time out ευτοχισμένα από τον Βαβρίτσα. Ο οποίος το προανήγγειλε. 9-0 εντυπωσιακό σερί από τους Θεσσαλονίκη. 2-40 στην τρίτη περίοδο αγωνιστικά μιλώντας πάντα με τους που δεν έχει να αναζητούν τους πρώτους πόντους ή τον πρώτο πόντο στην... στο δεύτερο μισό. Μείνετε μαζί μας, το έχουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, λακωνίζει στη φιλοσοφή. Τον το λέω λοιπόν. Ακούδης. Στο time out έχουν επιστρέψει οι δεν έχει με παντάλι. Για να ακούδει Κοντολέων και Μιλωνά. Συν Βαβρίτσας, πολύ χαμηλό σχήμα, small ball. Αυτό αναφέρει και ο Βαβρίτσας, το time out θα υλοποιηθεί τελικά. Για να ακούδει, έστοχος! 49-39 με ταμπλό. Υποπίεση. Τι χρόνο σιγά σιγά και αντιπάλους. Πανός θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Και πάνω με μαντάλι δεν υπήρχε πέχει στα δυνική. Ενεργά ή και όχι τόσο ενεργά. Το rebound, Κοντολέων. Ο Βρίτσας θέλει να γυρίσει, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο τον Λιούκα. 9-0 σερί, διακόπτεται με 5-0 σερί. Τι γίνεται απόψε ρε παιδιά. Το παιχνίδι το σερί ακόμα στη Σόνη Καρίνα. Δεν σώσει. Θα πάρει το φάουλ από τον Μιλωνά τελικά. Δείξε άμυνα στα όρια του φάουλ, τελικά το έκανε το φάουλ. Σπανώσει την επαναφορά. Λιούκας. Θα υψώσει, θα συγκρατήσει ανάμεσα σε δύο παίκτες ο Τέγος. Θα αφήσει την μπάρα στο καλά. 51-41. Όσα σκαμπανεβάσματα αρκούν. Όσα σκαμπανεβάσματα αρκούν. Πω. Αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος βιβλίου, παιδιά. Δεν το λέω. Έχει χτυπήσει λίγο το χέρι του, αν μπορώ να καταλάβω σωστά. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά καλά δίνει το χέρι με τον Τέγο. Όμορφες στιγμές στον αθλητισμό. Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα ήταν γεμάτος ο αθλητισμός από τέτοιες. Από άκρη σ' άκρη. Από το υψηλότερο μέχρι το χαμηλότερο πρωτάθλημα. Ευτυχώς στην δική μας πιο πεζή πραγματικότητα έχουμε ακόμα πολύ καιρό όπως φαίνεται. Με το λέω θα περάσει στον Πάρκο Λάβρου στη θέση του. Ψηλώνει αναγκαστικά το αθλητισμό. Λάβρου θα δώσει ένα σπίτι στο Μιλωνά σε 4 δευτερόλεπτα. Δεν θα τον τελευταί. Εγώ της πάει μέσα, το χορευτικό είναι άστοχος. Υπάρχει φαουλ που έχει συνοθεί στον Λιούκα, στο 20 το χέρι. Με το που μηδένισε το χρονόμετρο, για να ακούνεις βρήκε κάτι καλό για αυτόν και για την ομάδα του. Δύο πολλές. Έστοχος στην πρώτη, πρώτο φάουλ
για τους ανοίξεις στην τρίτη περίοδο. Έδωσε πολλές. Άστρο στη δεύτερη. 31-42, διαφορά έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο, όπως είπε, είναι πολύ μπασκετική των 10 πόντων. Φανώς. Λούκας. Πάσα, σκαστή τρίπλα διευθόνο. Η σκαστή τρίπλα είναι και σκαστή πάσα στον εαυτό του καθενός παίκτη. Σε μια φιλοσοφική αναζήτηση, ενώ στο ωράριο ο Μιλωνάς θα βάλει τέλος στο θέατρο του παραλόγου. Για το οποίο αναφερόμουν. Λούκας, ένα step back για δύο, είναι άσχος, δεν μπορεί να απαντήσει. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή ο Τέγος. Έστειλε πάνω στο Παυρίτσα την μπάλα. Κάνει το γύρω step, δεν έκανε βήματα ο Νάλης. Σου πια λύση ο Παυρίτσας. Θα βρεθεί μακρινή πάσα, ο Τέγος δεν θα καταφέρει να απαντήσει στο καλάθι. Κάνει ωραία τρίπλα, ξεφορτώθηκε αντιπάλους και συνεχώς το πιθανό κλέψιμο. Λάμπρος θα γυρίσει, είναι άστοχος. Τέγω στο rebound, θέλει να κατεβάσει σε μια πιο set επίθεση. Σφανώς. Ζήτησε και πήρε ο Τέντσος. Στην κορυφή. Του δίνει το σκρίνο ο Τέγος. Πήγε μια απίστευτη πάσα με τελικό που δέχει το σπανό. Όταν αυτή η φάση βγει, γιατί θα βγει. Μπορεί όχι από το παιχνίδι, αλλά θα βγει. Θα κάνει πάταγο στη σχετική λίστα των top 10. Πατέγκα στο 3 είναι άσχος, πάρα πολύ ψηλά ο Σπανός, δεν καταφέρει να αφήσει την πάρα στο καλάθι με τη μία. Ρονάς στο 3 στην κίνηση είναι άσχος. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Στο φορά το momentum. Γενικός ρέει το παιχνίδι. Πατήκας να γύρω step, γύρω step στο foul. Τώρα υπάρχει φάουλ που έχει χρωθεί στον Λιούκα. Ο Βρίτσας θα περάσει στον πάγκο. Βασιλάκη στη θέση του μετά βάρκε τι ώρα. Λιονάς θα επαναφέρει, ο οποίος δεν έχει κάτι στον πάγκο να δεν κάνω λάθος μέχρι στιγμή. Για να κούδεις. Αντάλης, Λιονάς. Στην κορυφή έχει το πατήκα βέλος και θα πάρει το παιδίδιο από αυτό. Έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Υπήρχε ελεύθερος παίκτης ο Παντάλης, αλλά λειτουργήσαν τα spacing του δεξιού των παίκτων του Σπανίξ. Ένα ράνι φρόντερ μόνο τον μπλό από τον Παντάλη. Λούκας πρέπει χρειάζεται να βγάλει τη σκαστή πάσα στον Σπανό. Πατήκας. Λούκας μέσα πήγε να κάνει το ανάποδο layup. Θα κερδίσει το foul που έχει χρεωθεί στον Γιανακούδη με το που το έκανε στο χέρι του, σαν gentleman. 3-23 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 2-2 πλέον ομαδικά. Έχουμε στην πρώτη ο Λιούκας. Στη δεύτερη. Λιονάς. Λιονάς, θα συγκρατήσει την μπάλα, θα πάρει σκρίνα από τον Βασιλάκη. Μέσα τώρα μέχρι την μπάλα φωνάζει από τον Γκάμπο, πάλι ο Παλωθίτσας. Σε αυτό δεύτερο ρόλο θα Λιονάς. Στο 3 στην κίνηση, πολύ δύσκολο, είναι άσπρος, υπάρχει αμυντικό rebound, πάρα πολύ ψηλά ο Λιούκας. Και φάουλ που έχει φτωθεί στον Βασιλάκη, όλα καλά. Το λέω να έχει ζητήσει ψυχικό υλικό, θα υπολογιστεί τον εαυτό του, όπως είναι ο ίδιος πάει μέσα στο μαθέ. Δεν σας έχει πέσει ο Μιλωνάς, δεν θα πάρει το τρίποντο, θα βγάλει την μπάσα στον Σπανό. Δεν θα καταφέρει να συγκεντρήσει αυτός. Οι δυο τους φαίνεται να θέλουν να βγάλουν την σχετική αλλιού μπάσα. Από κάτω μια κάνει λίγο κιόλας ο Σπανός. Σχετικά με την φάση η οποία δεν βγήκε, Μιλωνάς. Στην deflection, στην πάση που πήγε να βγάλει ο Παντάλης. Δεχομένως στην άλλη άκρη, στην weak side, ο Παντίκας. Ζητάει που την είπα, είναι μέσα στην baseline, είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Βασιλάκη. Τρέχει ο Παντάλης, πάει μέχρι μέσα από coast to coast. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά ο Λιούκας, δεν κατάφερε να το κόψει.
53-46. Εντυπωσιακό ήταν τη φάση. Τέτοιος, καλή άμυνα από τον Μιλωνά. Από το screen, Λιούκας. Ανοιχτά χέρια φανάζει το παρδίσεις από τον πάγκο. Τρία δευτερόλεπτα πάει μέσα στο για τρεις πατήκας. Εδώ τελείωνε ο χρόνος. Μπάζερ μπίτερ είναι άστοχος. Βάζει εκπληκτικό ριμπάντ από τον Ρέγο. Ωραία δημιουργία προηγουμένου πουλιά του Λιούκα. Πατήκας. Για τρεις έχω τον βρεθεί ελεύθερος. Είναι και πάλι άστοχος. Τέγος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό ριμπάντ και καλάθι. Ο επιμένων νίκησε σε αυτή τη φάση. Πανός. Υπάρχει στήριγμα για τις προαναγγελθείς σας αλλαγές. Ο Γκρίτσας περάσει στη θέση του Παντάλη. Υπάρχει μία ακόμα τεχνικό στήριγμα για αλλαγή. Ο Πατήκας θα περάσει στη θέση του Τάσκης στον πάγκο. Τάσκης θα περάσει στο παρκέ. Σεργιόγλου. Για τρεις, άστοχο. Σεργιόγλου έχει περάσει στη θέση του Λούκα. Τέντσος. Τέντσος με ένα jump shoot. Είναι έστοχος, θα δικαιωθεί. 57-46. 1-14 από το τέλος. Λονάς. Λονάς. Ζανακούλη. Πάει ανάμεσα σε δύο, πάει ανάμεσα σε άλλους δύο. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τέγο. Δεύτερο φάουλ το 17. Δεύτερο δικό του. Κάτι που σίγουρα δεν ακούω από τη γραμματεία. Φορτίζει λοιπόν για τον Γιανακούλη. Εύστοχο στην πρώτη. 97-47 η διαφορά στον Αγγελοποιητή στους 10 πόντους για μια ακόμα φορά. Εύστοχος και στη δεύτερη για να ακούσει. 97-48 έχουν από ένα φάουλ να δώσουν ακόμα οι δύο ομάδες. Έχουμε βγει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Βάσκα. Σεργιόγλου. Συγκρατήσει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο ο Τέγος. Βάσκας κοίταξε το τρίποντο, δεν πήρε το τρίποντο όμως. Θα παίξει στο πόδι ο Σεργιόγλου το πιστεύω για το τρίποντο. Πάρει το screen. Θα σκαλαγή πάνω στον Τέτσο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Βασιλάχιστο rebound. Ρονάς. 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 Θα σταματήσει την τρίπλα, θα βρει την μπάλα στο βασιλάκι, την πάσα. Ρονάς. Θα πεθεί τριγωνάκι. Βασιλικά μιλά το πάνω. Φάουλ που έχει μετρήσει τον Τάσιο. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στους Θεσσαλονίκης. 12 δευτερόλεπτα. Για την επίθεση των τελέχη, θα σβήσει πάρα, θα την πάρει ο Γαβρίλισσας στα 7. Στην αποστάρει, έχει δύο παίκτες πάνω του, θα γυρίσει να κερδίσει το προσωπικό του αντίπαλο. 57-50, δεν τα παρατάει, δεν έχει το πασχετικό πνεύμα από την ομάδα της Καλκιδικής. 7 δευτερόλεπτα, έτσι, θα πάρει ένα screen. Πανός, θα έχουμε μια προσποίηση, ένα running flow, δεν είναι άστοχο. Δεν είδα 7-50, δεν θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Αλλά έπρεπε να το δείξω. Γιατί όχι. Λοιπόν, μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά έχουμε το σκορ στο 57-50. Το σκορ που θα μπορούσε υπό άλλα συνθήκες να είναι σκορ τέταρτης περίοδου και όχι τρίτης. Είναι μπροστά με 7 πόντους η Σαραντίνη. Ένα παιχνίδι στο οποίο επικρατεί υψηλός ρυθμός αλλά χαμηλό σκορ. Κατά περιόδους έχουμε σε πολύ λίγο και συνέχεια αφήνεται μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την τελευταία ενιαία περίοδο. Τώρα δεν ξεκίνησε τη μετάδοση ακριβώς με το που στήριξε ο ΡΕΚ. Έχω να σκουριάζω, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Ιλονάς Βαβρίτσας στην πρώτη επίθεση για τους δεν έχει. Στην δύνατη πλευρά βρίσκεται ο Γιανακούδης, δεν θα πάρει την μπάλα στο για τρεις. Βασιλάκης είναι άσχημο θέρμπολ. Τάσιος, το rebound έχει πίσει λίγο στο δάχτυλο αν δεν κάνω λάθος. Βάζει και αυτό το στήριγμα. Σηκώνεται από τον πάγκο, Πατήκας. Στη weak side του πάρει ο Τάσιος. Πανός. Πατήκας, Τέγος, θα ξαναπάρει ο Πατήκας στα 4 δευτερόλεπτα. Τελείωνε ο χρόνος επίδοσης για 3 είναι άστοχος. Rebound ο Βασιλάκης. Hey!
μέσα. Το χρεωτικό θα το δικαιώσει. Υπάρχει αύριο. Αύριο όσο την μπάλασε με τον Βασιλάκη. Για 2 είναι εύστοχος πίσω από το σκρίνο ο Μιλωνάς. Και τον ελάχιστο χώρο και χρόνο να εκτελέσει και δικαιώθηκε και τιμώρησε την άμυνα των Θεσσαλονίκη. Καλή άμυνα κερδίθηκε από την καλή επίθεση σε αυτή τη φάση. Για 3 είναι άστοχος ο Τέγκος, δεν μπορούσε να βρει τους πόντους. Πατήκας. Τέγκος θα γυρίσει. Άστοχος για 3 είναι άστοχος. Μιλωνάς. Γιανακούδης. Ψηλάκης, ωραία. Πάσα στον Μιλωνά. Και από 3 παίκτες μέσα σε ρεκίτα θα βγει στην κορυφή. Σουτ για 3 χωρίς να πάρει κάποιο screen, είναι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα φυσικό rebound από τον Λάμπρου. Ο Ρίτσας. Jump shoot, κάνοντας κάποια βηματάκια προς τα μέσα. Ένα ακόμα σκαμπίλι στην μπάλα. Θα πάρει ωραία ο Βασιλάκης από τον Μιλωνά. Θα συγκρατήσει. Νάσος. Πάρει την μπάλα. Είδατε πως η όθεση έγινε σκαμπίλι. Το street λεξιλόγιο όταν το απαιτεί το παιχνίδι. Πατήκας συγκρατήσει την μπάλα. Τζάστος είναι άστοχο από τον Τσούγκα, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Πατήκας Τσούγκας θα κάνει διπλή τρίπλα, άκυρο πίδημα. Υπάρχει η αλλαγή από τον Παντάλη, θα περάσει ο Βασιλάκης στον πάγκο. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Γιανακούδης. Σου πάει πίσω προς το δίπολο στο σπανός μπροστά του. Μέχρι να συγκρατήσει ο Παντάλης. Γωνία. Baseline ο Γιανακούδης. Καλό passing game. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Βρίτσας. Υποστηρική πίεση μέσα στη ρακέτα. Δεν θα καταφέρει. Τάσιος. Ξεκινάμε στο πρώτο τρίλεπτο της τέταρτης περίοδου. Εδώ 3 αγωνιστικά λεπτά, ακόμα δεν υπάρχει φάουλ. Ζάμψης θα δικαιωθεί ο Τέγος. 59-52. Μιλωνάς, πάρει το σκέντρο του Λάμπρου. Ζάμψης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό ριμπάντο ανάμεσα σε 2 αντιπάλους ψηλότερους. Δεν θα μετρήσει το καλάθι και ανέβαινε. 14. Πάω χαμηλά. Δίνει στον Ισπανό. Έχει το 55 στο τέλος. Για 3 είναι άστοχο από τον Ακούδη. Τέγος Πατήκας. Παίζουν ψηλό σχήμα τώρα οι Θεσσαλονίκης. Και ο Γκόλης. Τον αγωνιστικό χώρο Πατήκας. Πάρει το σκρίνο από τον Τέγο. Πατήκας πάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα δικαιώσει. Σούγκα πάει μέχρι μέσα. Ο Μιλωνάς πέφτοντας θα πετύχει το καλάθι. 59-54. Πατήκας. Τέγος. Θα χαθεί μπάλα τελικά. Μιλωνάς. Σουτ για 3. Άστοχος. Μπάλα μπήκε και βγήκε πατήκα στο rebound. Σκαστή πάσα υπέροχη. Θα γυρίσει, θα κερδίσει τον εαυτό του βασικά. Ο Σπανός. Αλλά δεν είναι και λίγο σε φάση. Στην τριατρή για να ακούτε. Είναι εύστοχος! Τι μάτς βλέπουμε. Βγάλει την πάση στον πόζι. Καλάθι και φάουλ από την πάση του Σπανού. Με έχει ρωτήσει τον Μαυρίτσα. 63-57, συν μία βολή για τον Μπόζη. Λιούγκας να περάσει στη θέση του Τσούγκα. Ε,
rebound και θα τα καταφέρει ο Δελγκόζης. Παραμένω να χάσει την μπάλα, θα κλέψει ο Ποντάνης αλλά με φάουλ. Διαφωνεί και αυτός και ο Μοντολέων. Ειδοποίηση για τεχνική ποινή. Ένα κατασκήνιμα, ένα στο πάρκο. Α, στο παιδί, το θα αναφέρει και πολλές φορές το όνομα του Σπανού από τον πάγκο των. Εύση συμβολή της τεχνικής ποινής, πήρε τελικά την ποινή εγώ του λέω. Όχι μόνο προειδοποίηση, όχι προειδοποίηση μάλλον. Κομπλάθος διορθώνω, ένα fade away, δεν θα δικαιώσει τον Λιούκα. Γυρνά στο... στην επίθεση. Τελευταία 5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Συνδιατρής, κοντό φάνηκε. Είναι άστοχος ο Γιανακούδης. Η τεχνική ποινή που έχει κρατήσει στο Σπανό και έχει κάνει και φάουλ για τρεις βολές στο Γιανακούδη. 64-57. Επειδή έχει πάρει μια πολύ περίεργη τροπή. Υπάρχουν highlights, υπάρχουν τεχνικές ποινές. Υπάρχει φάουλ για τρεις βολές, πράγματα τα οποία δεν περιμένει κανείς να συμβούν. Στο οποιοδήποτε παιχνίδι. Στις 4 προς το τρίποντο και η βολή της τεχνικής ποινής. 64-60 λοιπόν. Ένα δεμάνα αυτό είναι αρκετό για να αλλάξει την ψυχολογία και συνεπώς την δυναμική του παιχνιδιού. Και μέχρι μέσα ο Σπανάς θα δώσει ωραία μπάλα στον Κόζη. Λιούκας ήταν πιο αριστερά, του δεξιά μάλλον. Και δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Είναι λάθος πάσα, δίνει ξανά την κατοχή που δεν έχει. 14. Για 14 δευτερόλεπτα. Στην επαναφορά ο Γιανακούδης. Μέσα υπάρχουν βήματα. Πράγματι. Παράβαση, μία ακόμα παράβαση. Ένα ακόμα λάθος. Επιμένω. Περίεργο παιχνίδι. Τα τελευταία περίπου 6 λεπτά της περιόδου, λίγο παραπάνω. Νομίζω είναι σωστός ο χαρακτηρισμός και εύστοχος. Είναι άστοχος να σκυμνάμε για ευτυχία ο Λιούκας. Αλλά θα πάρει το rebound και δύο βολές. Πάνω που έχει γνωρίσει τον Μαυρίτσα και είναι το τέταρτο δικό του. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να παίζει. Δεν υπάρχει κάποια... Το λέω λέει άμα μπουν, αναφερόμενος στις βολές και ενδεχομένως σε κάποια αλλαγή για τον Μαυρίτσα. Είμαι συνάστοχος πρώτη. Μια έστοχος δεύτερη. Λέων ετοιμάζει αλλαγή, λογικά θα περάσει το στην Παυρίτσα, λογική αυτό λέει, υπάρχει και time out και στην προαναγγέλη πάλι ο Κοντολέων 65-60 στο συν 5 Σαλονίκς. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Τελικά δεν έχει αλλάξει ο Παυρίτσας, θα παίξει με 4 φάουλ. Λιονάς προσκύνω στον Λάμπρου. Όχι πριν δώσει την μπάλα όμως στον Γιανακούδη, θα γυρίσει. Ο Λάμπρου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 65-62 στο τρίποντο διαφορά. Που δεν είναι ακόμα φάουλ να δώσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν φάουλ να δώσει. Δεν έχει. Λιούκας είχε βρεθεί κάπως ελεύθερος. Πριν δεν πήρε το τρίποντο. Πάρα παίξει τα βόλια τον Παυρίτσα. Ένα jump shoot, ξέρετε έχει 4 φάουλ. Σωστικός ο τρίποντος, μπορεί να περάσει εκτός. Τελευταία 4 λεπτά. Σιγά σιγά το παιχνίδι μπαίνει στην
τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Λονάς. Σκέφτεται από τον Λάμπρου, θα να πάρει την μπάλα. Καλά ξέρω τον Γιανακούδη. Ντάλης πάρει τη φλέξη, θα συγκρατήσει την μπάλα. Λάμπρου. Ντάλης. Λάμπρου στη γωνία σου για τρεις. Μέσα! Από τον Γιανακούδη, 65-65 αλλαγές. Φωνάζει σπασμένα στη γραμματεία ο Τέντσος. Εντάξει, φωνάζει κιόλας. Πιο πολύ σε βάρη φάση, αλλά φωνάζει πάρα πολύ με τις πράξεις του. Ο Γιανακούδης, ο οποίος κλέβει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 65-67 μετά το time out. Τον δεν έχει. Η διαφορά έχει πέσει. 3-54 ήταν πριν από λίγο. Σε ούτε ένα αγωνιστικό λεπτό. Σε μισό αγωνιστικό λεπτό, τι ούτε ένα. Η διαφορά έχει πέσει από τους 5 πόντους στους μείον 2 για τους Σαλονίκς. 7 πόντοι σε 30 δευτερόλεπτα. Εντυπωσιακό, από τους δεν έχει. Η διαφορά στέλνει το time out τους Σαλονίκς, οι οποίοι δεν εξάντησαν τον χρόνο που είχανε. Δεν χρειάστηκε καν να κλείσουμε τη μετάδοση. Λοιπόν, συμπιστρέφουν στο παρκέ. 3-24 για το τέλος. Για να δούμε. Βρίσκονται την πλάση τρίπου πλέον. Μερικός η Σαλονίκς. Τέντσος. Πατήκας. Θα γυρίσει, θέλει να αποστάρει, υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Λάμπρου. Βολές θα εκτελέσει ο Λιούκας. Πρώτο φάουλ του Λάμπρου. Λιούκας στις βολές. Έστω στην πρώτη. Κάτα σύρκου Λιούκας από τον πάγκο. Έχουν εντύπωση ακόμα πιο κατοχυρωτικό δεύτερο από τον πάγκο. Οι δύο ομάδες ισόπαλες στους 67 πόντους. Λονάς. Θα πάρει το σκρίνο του Λάμπρου. Είχε κρυφθεί ελεύθερο, δεν πήρε τον τρίποντα. Υπάρχει. Από τον Πατήκα. Ανέφερε την παράδοση ο Τέντσος στον πάγκο. Αντιλαμβάνω ότι παίκτες ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λιούκας θα περάσει εκτός, Στεριόγλου στη θέση του. Ζάκη παίρνει την μπάλα στην κορυφή του Παντάλη. Λονάς. Λονάς θα πάρει το σκρίνο από τον Παντάλη. Λονακούλης. Λονάς στο 5 δευτερόλεπτα να πάει φωνάζει από τον πάγκο. Κουδωρέο σου για 3. Πάρα πολύ δύσκολο, μαρκαρισμένο με πίεση χρόνου και αντιπάλου μετά από τρίπλα ο Βελιβάς Κάστοχος. Τέντσος. Περνάει ταχύτητα από τον Λονά. Πατήκας στα 17 δευτερόλεπτα, θα πάρει το screen. Αυτό το ζήτησε από τον Τέγο σου, για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη. Είναι επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του Τεριόγλου. Σπανός έχει βρεθεί ελεύθερος. Σου για 3. Μέσα! 70-67. 2-27 με το τέλος. Στη τέταρτη περίοδου. Καλακούδης. Θα πέσει κάτω, θα χάσει την μπάλα τελικά. Αποκλέψιμο που ολοκληρώνει ο Τέγος. Μιλωνάς έχει πέσει κάτω, θα κάνει το φάουλ. Πράγμα που σημαίνει βολές. Για τον Τέγο. Εύστοχο στην πρώτη πολύ ο forward του Σαλονίκς. Εύστοχος και στη δεύτερη. Διαφορά 5 πόντων, μία ακόμα για τους Σαλονίκς. Μία ακόμα φορά. Λονάς. Πάρει σκρίνα από τον Λάμπρου. Ο Ντάλης. Πάει την πάρα μέσα στη ρακέτα ο Βαγνίδης, δεν την πάρει. Πάει μέχρι μέσα, θα την βγάλει τώρα. Βγάλει τώρα την πάντα μέσα στη ρακέτα στον Λάμπρου, αλλά θα βγει εκτός. Ανέβαλε λίγο το πάνω σε δίλες, κάνουν τους παίκτες του. Σύμπαικ, μάλλον ο Ντάλης.
Ο Βρίζος θα συγκρατήσει την μπάλα, έχει τρεις παίκτες απέναντι του. Λιονάς, Παντάλης, να jump shoot από το ύψος στον ελευθερό βολό. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παντάλη. Τον ίδιο. Μπάλα θα περάσει εκτός. Και ακούμπησε τελευταία στα χέρια του Λάμπρου. Πώς μιλήσει ο Θεσσαλονίκης. 14 τα λάθη για τις δύο ομάδες, Τέντσος. Θα πάρει το σκρίπ, θα πάει σύμφωνα με αυτό. Θα δώσω step back μετά από προσπίσεις σου για 3 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. 1-27 για το τέλος. Λονάς, στο μείον 5 δεν έχει ακόμη τώρα την κατοχή. Λονάς, με αυτό το σκορ και γρήγορα. Για 3 από την κορυφή. Είναι εύστοχο μετά, μπλο! Από τον Γιάννα Κούδη. 72-70. Τέντσος, 1-15 για το τέλος. Έτσι κάνει μια βόλτα στην κορυφή της, του τριπόντου. Πατήκας. Θα πάρει το σκρίνερ των... στους παίκτες του. Θα το σπανώ. Καλό πάση είναι James, τέλος πανώ στους παίκτες του πάρει. Τέκος. Σου για τρεις, Πατήκας, ένα τέλειο χρόνο. Σου πήρες μέσα! Τι έβαλε από τη γωνία! Πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Με τη σηματοδότηση ενός αγωνιστικού λεπτού. Υπάρχει time out που έχει καλέσει ο Κοντολέον. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τρίποδο και για την ψυχολογία του Θεσσαλονίκη. Ακούζονται τι έκαναν εδώ που μπήκε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός παιχνιδιού που... από την τρίτη περίοδο και μετά από το δεύτερο μέρος και μετά είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι έχουμε δει, από ό,τι είχαμε δει στο πρώτο ημίχρονο. 15-16 λεπτά μάλλον για να είμαστε ακριβείς, καθώς η διαφορά έχει πάει ακόμα και στο σύν 17 για τους Θεσσαλονίκης. Πλέον διεκδικούν την νίκη, δεν έχει ενεργότατα, ωραία λέξη. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, 56-4 για το τέλος. Το time out που πήρε ο Κοντολέον προηγουμένως σηματοδότησε το τελευταίο που είχαν να πάρουν για την κανονική περίοδο, τουλάχιστον οι Δενέχοι έχουν δύο Θεσσαλονίκη. Φαντάλης, θέλει να σκορ και γρήγορα η Δενέχοι να συγκρατήσει τελικά την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή ο Μαυρίτα, θα βάλει τον εαυτό του Σπανός Κλέβιν. 45-4, Τέντσος. Πρόβλημα θα πάνε για φάουλ, για καθαρή επίθεση, για κλέψιμο. Και δίπλα τους βγει, τους Δενέχοι, τελικά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, στο Πιόγλου, 77-70, Λιονάς. Σου διατρείς από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος, υπάρχει rebound από τον Τέγο. Θα παίξει και με τον χρόνο και πολύ καλά κάνει. Για να δούμε αν θα πάνε για φάουλ. Χωρίς φάουλ λέει ο... που το λέω από τον πάγκο τον δεν έχει. Πατήκας. Σουτ για 3. Είναι άστοχος. Άμπρου. Το rebound. 14-4 για το τέλος. Σουτ για 3. Με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη με τα μπλό. Είναι άστοχος για να ακούνες. Τέλειωσε το rebound. 10 δευτερόλεπτα. Οι Θεσσαλονίκης θα πάρουν τη νίκη. Σουτ για 3. Τέλειωσε είναι άστοχος. Πάρει το rebound ο... Σπανός σου για 3. Ο Τέντσος πάλι. Τελικό σκορ 77-70 σε ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Δεν μας τέθηκαν αντιμέτωπες. Είναι μία από τις τελευταίες σιγά σιγά αγωνιστικές της Master League. Δύο ομάδες θα αλληλώσουν θα έρθουν. Αλληλώσουν και έρθουν οι παίκτες. Στο σύν 7 είναι φορά υπέρ των Θεσσαλονίκης μετά από τα 40 αγωνιστικά λεπτά. Δεν υπήρξε παράταση τελικά. Ένα σκορ thriller. Ένα πολύ... ένα σκορ το οποίο είναι το βασικό του παιχνιδιού. Πάρα πολλά... πάρα πολύ αναπάντεχο τρόπο. Με πάρα πολύ αναπάντεχο τρόπο τελείωσε η τέταρτη περίοδο. Και πολλά σκαμπρεβάσματα επιστρέφουμε με κάποια άλλη αναμέτρηση. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση θα φτάσει στο τέλος. Σας από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργάνωση και από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να πιστεύετε, να περνάτε καλά. Όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.